καιρό για άλλη μια φορά κάνουν από χθες δύο οικονομικοί επιθεωρητές από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης Υπήρου τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς σχετικά με τα πεπραγμένα της ΤΕΟΣ Νομαρχίας για το σκάνδαλο Παμεστίχημα. Οι οικονομικοί επιθεωρητές έκαναν χθες έρευνες για την υπεξαίρεση του ποσού των 142.989,97 ευρώ από τα νομαρχιακά ταμεία που αφορούσε πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ εργαζομένων της ΤΕΟΣ Νομαρχίας. Λόγω μη πληρωμής των ασφαλιστικών αυτών οφειλών, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων δεν έχει τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικής ενημερότητας και έχουν ήδη μπλοκάρει εισρωές μεγάλων χρηματικών ποσών στο Περιφερειακό Ταμείο για την εκτέλεση έργων και δράσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικονομικοί επιθεωρητές θα παραμείνουν και σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα για τη διενέργεια του ελέγχου, ενώ εξετάζεται και τυχόν συμμετοχή υπηρεσιακών παραγόντων του ΙΚΑ στον ανορθόδοξο τρόπο καταβολής των δόσεων. Στη Μασσαλία μεταβαίνει την προσεχή Δευτέρα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Κεφαλονιάς, κ. Ευάγγελος Κεκάτος, όπου θα συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Κρουαζιέρα Sea Trade. Κατά την εκεί παραμονή του, ο κ. Κεκάτος θα έχει σειρά συναντήσεων με τουριστικούς πράκτορες, φορείς και παράγοντες, τους οποίους θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το τρίπτυχο προβολής και διαφήμισης των νησιών μας. Πρόκειται για μια εξαιρετική δουλειά που δημιουργήθηκε από την ομάδα εργασίας του κ. Αντιδημάρχου με τη χορηγία της εταιρείας Katsouris Travel. Στο μεταξύ, η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Κεφαλονιάς συνεδρίασε χθες, υπό τον κύριο Κεκάτο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Κέφαλος. Και στη χθεσινή συνεδρίαση πήρε μέρος ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σωτήρης Κουρής, ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα και τους παρευρισκόμενους για τις δράσεις, τα έργα και τις παρεμβάσεις της Περιφερειακής Ενότητας που έχουν σχέση με τη δημιουργία και ανάπτυξη υποδομών σε σχέση με τον τουρισμό μας, όπως το νέο λιμάνι Εργοστολίου, η οδική ασφάλεια, οι οδικοί άξονες, η ίδρευση και άρδευση, οι λιμνοδεξαμενές, η ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων, οι απαλωτριώσεις, η επέκταση του μπαστούνιου, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, η συντήρηση και ο καθαρισμός των 27 χιλιόμετρων περιπατητικών μονοπατιών στον Ένο, η συντήρηση και το έργο ανάπλασης στο αστεροσκοπείο και άλλα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Κεφαλονιάς και Ιθάκης πραγματοποίησε ημερίδα χθες στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου Κέφαλος. Θέμα της ημερίδας ήταν διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Μίλησε ο κεφαλονίτης δικηγόρος διαμεσολαβητής κ. Σπύρος Αντωνέλος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Κρανέας πραγματοποιήσει σκέψη αύριο και ώρα 6.30 το απόγευμα στην πιτσαρία Βίρονα στη Λακύθρα. Θα παρευρίσκεται κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τη βουλευτή Κεφαλονιάς Ιθάκης Αφροδίτη Θεοπευτάτου με σκοπό την καταγραφή και την ανάδειξη των προβλημάτων της Λιβαθού στην εποχή του Μνημονίου. Οι εργαζόμενες της Κοριαλινίου Βιβλιοθήκης και Μουσείου ανακοίνωσαν χθες ότι προχωράνε σε επίσχυση εργασίας διότι είναι 10 και πλέον μήνες απλήρωτες και χωρίς καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών. Επιπλέον τονίζουν ότι μεθοδεύεται η ανατροπή των υφιστάμενων εργασιακών σχέσεων με τετράωρη και εκπεριτροπής εργασία.